Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το κατάστημα Δάνιος Μιχάλης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Από το 2018 κοντά σας, μονωτικά υλικά, εμπειρία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες και ιδιώτες από το 2018 κοντά σας. 2311 26 21 96, πρώτη πάροδος ανθοκήπων Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Χρώματα, βερνίκια, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά μονωτικά, χοντρική λιανική. 2311 26 21 96. Μονωτικά υλικά, Δάνιος Μιχάλης, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Η ομάδα της Καλυθέας βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει στις προηγούμενες τρεις αγωνιστικές 5 βαθμούς με μία νίκη και 2 ισοπαλίες, ενώ η ομάδα της νίκης Ευκαρπίας βρίσκεται μία θέση παρακάτω στην τέταρτη θέση, έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς, μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Να δούμε τώρα αυτό το corner, το οποίο εκτελείται από δεξιά, όπως επιτίθεται η νίκη Ευκαρπίας, και μια εκπληκτική ευκαιρία που θα χάσει σχεδόν από το 1 μέτρο ο σέντερφορ της ομάδας της νίκης Ευκαρπίας, ο οποίος βρέθηκε σε εκπληκτική θέση για να σκοράρει, ο Κυριακίδης. Βολιδόπουλος, Λίδης, δεν υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Τώρα βγαίνει μια κάθετη για τον Κυριακίδη. Δέχεται την κόντρα ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές της Καλυθέας. Μποζίδης επιχειρεί την σέντρα. Γιωργιάννη, ο Σουλίδης κατεβάζει, θα κάνει το σουτ πολύ ψηλά. Δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα για να σουτάρει. Μπλόζμι. Ο Βολιδόπουλος στη σέντρα. Κυριακίδης δεν μπόρεσε να βγει στην πορεία της μπάλας και να την προωθήσει. Αφήνει να περάσει την μπάλα κάτω τα πόδια του Χάτζη Ιωαννίδης. Σουλίδης ανοίγει το κοντρόλ, κάνει την μπάλα η οποία επιστρέφει στον Βολιδόπουλο. Εκ νέου ο Βολιδόπουλος μια σέντρα σου. Η μπάλα θα κοντράρει και θα περάσει κόρνερ ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς. Μποζίδης για τον Σουλίδη. Μπλόζμι. Γολιδόπουλος. Και είναι γκολ. Και είναι γκολ. Ευνηδιάζεται ο τερματοφύλακας Τσακίρης. Αναπηδάει μπάλα στο έδαφος και καταλήγει στο βάθος της εστίας του. Έτσι λοιπόν, στο 33ο λεπτό ο Γολιδόπουλος ανοίγει το σκορ για την νίκη Ευκαρπίας. Μποζίδης. Μπλόζμι. Γολιδόπουλος. Νέο σουτ, παραλίγο να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας Ευκαρπίας. Η μπάλα θα αναπηδήσει στο ύψος της γραμμής της μικρής περιοχής και θα περάσει out. Γολιδόπουλος για το Χατζιωαννίδη, αλλάζει με τον Μπλόζμι. Ξανά Γολιδόπουλος. Ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Σουλίδης. Ρανάζης. Ένα σούτ από πολύ μακριά. Προσπάθησε να επαναλάβει αυτό το οποίο έκανε ο Γολιδόπουλος και άνοιξε το σκορ. Σουλίδης επιχειρεί το σουτ. Αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσακίρη. Από την κόντρα. Εκλιβανίδης για τον Ρανάζη. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Γολιδόπουλο στα δεξιά. Πολύ όμορφο για τον Χατζιωαννίδη. Αυτός θα κάνει και το σουτ. Δεν κατάφερε ούτε ο Κυριακίδης ούτε ο Σουλίδης να προωθήσουν την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Σουλίδης. Ρανάζης. Κάθεται για τον Κυριακίδη, δεν βγήκε, ο οποίος είναι στενά μαρκαρισμένος σε όλο αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ζλατίντσης, Καρατζιώτης, αλλάζει για τον Ζλατίντση πολύ όμορφα.
γίνεται η κόντρα από τον Τόμ Μουλίδη και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λύση του πρώτου ημίχρονου. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το κατάστημα Δάνιος Μιχάλης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Από το 2018 κοντά σας, μονοτικά υλικά, εμπειρία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες και ιδιώτες από το 2018 κοντά σας. 2311 26 21 96, πρώτη πάροδος Ανθοκήπων, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Χρώματα, βερνίκια, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά μονοτικά, χοντρική λιανική. 2311 26 21 96. Μονοτικά υλικά, Δάνιος Μιχάλης, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Παπα Χρυσάνθου στο πλάγιο, γυρίζει την μπάλα ξανά προς αυτόν. Ιωαννίδης, κάτω από τα πόδια η πάσα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τεράστια ευκαιρία που θα χάσει η ομάδα της Καλυθέας, αφού ο Γιώτας θα πέσει στα πόδια του Τζαφέρη Βλάχος. Πλέον την μπάλα υπέρ της Ευκαρπίας και ένα τώρα 4 μπροστά. Χατζιωαννίδης βάζει εδώ στο δεύτερο δοκάρι για τον Σουλίδη. Γεωργόπουλος αφήνει την μπάλα και ένα σουτ. Παίκτες μες στην περιοχή, ακόμη μπάλα από τον τερματοφύλακα Γιώτα, Βλάχος επαναφέρει. Λάβος πάζεται τώρα. Κόρνε λοιπόν για την Καλυθέα, από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Έξι παίκτες σήμερα στη μεγάλη περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι, θα γίνει το σούτ από μακρύ, μια αμυντική πάνω στη γραμμή. Το κοντρόλ κερδίζει το πλάγιο. Ιωαννίδης μέσα στην περιοχή, πέφτει, ξανακερδίζει την μπάλα, σηκώνεται. Ιωαννίδης από την προσπάθεια του τον Μπουλίδη. Γιώτας για την Αγία Ευκαρπίας. Το αποκρούει και διατηρεί το 0 για την ληστεία του. Παρά λίγο να κλέψει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής της Ευκαρπίας. Να το λάθος. Κερδίζει ο Κώστας και προσπαθεί από μακριά να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα και το καταφέρνει. Και το καταφέρνει στο 28 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και κάνει το 0-2. Κάνει τη γίνηση και ξεφεύγει ο Κατσαβός μέσα στην περιοχή. Βγάζει τη σέντρα. Του κλέβει την μπουκιά από το στόμα ο Σουλίδης του Βλάχου. Νέο σουτ στα χέρια του Γιώτα αυτή τη φορά. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Καλυθέας και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, ενώ υπάρχει ένας παίκτης της Νίκης Ευκαρπίας στο έδαφος. Δεν σταματάει το παιχνίδι. Βγαίνει η σέντρα. Δεν καταφέρνει ο Ηλιάδης να στείλει στην αντίπαλη εστία. Σουλίδης κρατάει την μπάλα.
κατεβάζει όμορφα ο Κατσαμός. Μέσα στην περιοχή θα πέσει ο Κιώτας στα πόδια του αντίπαλου κριτικού, θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Νίκης Ευκαρπίας, τον Γιάννη τον Καμπουρίδη. Η ομάδα πήρε σήμερα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Πήρε θετικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι όμως ήταν μοιρασμένο από ένα ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στο δεύτερο δεν ξέρω τι έγινε, πρέπει να μιλήσουμε λίγο εγώ και ο Δημήτρης, ο συνεργάτης μου, πρέπει να μιλήσουμε λίγο με τα παιδιά να δούμε τι έγινε και υπήρξε αυτή η αλλαγή σκηνικού. Παρά τα αυτά όμως καταφέραμε και κερδίσαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θεωρείτε ότι η ευκαιρία που έχασε η ομάδα της Καλυθέας με το χαμένο πέναλτι ότι σας έδωσε το πλεονέκτημα μετά και με τη φάση που κρέμασε ο Κώστας στον αντίπαλο τερματοφύλακα και αντί να γίνει το 1-1 έγινε το 0-2. Κοιτάξτε λίγο. Άμα λογίζουμε έτσι ας πούμε, ένα παιχνίδι και εμείς στον πρώτο ημίχρονο είχαμε 5 ευκαιρίες, 6 ας πούμε, μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Σίγουρα ένα πέναλτι ας πούμε, κρίνει ένα αποτέλεσμα. Ευτυχώς ο Θανάσης, ο τερματοφύλακας, ο Γιώτας ήταν σε καλή κατάσταση και το έβγαλε. Και νομίζω πως ναι, μετά λίγο γύρισε η ψυχολογία υπέρ μας, γιατί όταν χάνεις ένα πέναλτι κάπως έτσι γίνεται και ήρθε ένα πολύ ωραίο γκολ από μια ατομική ενέργεια του Κώστα και σφραγίσαμε την νίκη μας. Οι στόχοι της ομάδας για τη συνέχεια? Το έχουμε δηλώσει από την αρχή. Εμείς θέλουμε να μπούμε στα play-off, γιατί με το που μπαίνει στα play-off είναι σαν να έχει σωθεί. Οπότε, για να μην λέμε απλά σωτηρία, θέλουμε να μπούμε στα play-off και από εκεί και πέρα, αν είμαστε στην κατάσταση που πρέπει, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο και στα play-off. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Έχουμε κοντά μας τον χαφ της ομάδας της Καλυθέας Οικειών, τον Φέδωνα τον Ιωαννίδη. Σήμερα ήρθε η πρώτη ήττα για την ομάδα στην Α1. Ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ δύναμη γενικό στο παιχνίδι, μαρκαρίσματα. Ενώ ήμασταν έτοιμοι, στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε ότι σε πολλές στιγμές δεν ήμασταν εκεί. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλα αυτά, μπήκαμε δυνατά στο μάτς. Κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε την ευκαιρία με το πέναλτι, δεν ισοφαρίσαμε. Είναι μια κακή στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι για τους συμπαίκτες μας που χτυπήσανε και ελπίζουμε να είναι καλά. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το κατάστημα Δάνιος Μιχάλης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Από το 2018 κοντά σας, μονοτικά υλικά, εμπειρία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες και ιδιώτες από το 2018 κοντά σας. 2311 26 21 96 πρώτη πάροδος Ανθοκήπων Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Χρώματα, βερνίκια, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά μονοτικά, χοντρική λιανική. 2311 26 21 96 μονοτικά υλικά, Δάνιος Μιχάλης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.